Συζητήσαμε για το κλείσιμο του τρίτου κοινοτικού πλαισίου στήριξης, για τροποποιήσεις στο τέταρτο το οποίο τρέχει, στο ΕΣΠΑ. Το πρόβλημα των μελετών δυστυχώς είναι διαχρονικό και έχει πολλούς παράγοντες που πρέπει να αλλάξουν. Πολλές παθογένειες στο όλο σύστημα. Και σε ό,τι αφορά το νομοθετικό πλαίσιο και σε ό,τι αφορά το εγκριτικό πλαίσιο των μελετών και κατ' επέκταση τις απαιτήσεις που κάθε φορά μπαίνουν στο να είναι έγκυρη και να είναι αποδεκτή η μελέτη η οποία γίνεται. Εκείνο το οποίο έχει σημασία και με αφορμή τη σημερινή συζήτηση είναι να είμαστε αποτελεσματικοί στη λύση των προβλημάτων. Υπάρχουν θέματα τα οποία είναι κρίσιμα και κορυφωμένα αυτή την περίοδο, όπως αναφέρθηκε πριν το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων, το θέμα της διαχείρισης των υδάτινων πόρων, το θέμα του χωροταξικού και πολυοδομικού σχεδιασμού που βάζει τάξη στο χώρο για όλες τις δραστηριότητες, αλλά και άλλα ζητήματα ανάπτυξης και επενδυτικά προγράμματα τα οποία έχουν καθυστερήσει να ξεκινήσουν για να μπορέσουν να αλλάξουν λίγο την δύσκολη περίοδο την οποία περνάμε και την λειτουργία, αν θέλετε, και να δοθεί και ελπίδα και προοπτική στον τόπο μας. Για όλα αυτά χρειάζεται η συνεργασία να είναι άμεση και να είμαστε αποτελεσματικοί, ξαναλέω, στη λύση των προβλημάτων. Και επειδή από λόγια έχουμε χορτάσει και επειδή ο κόσμος έχει βαρεθεί να ακούει απλώς διαπιστώσεις και ανάλυση προβλημάτων, είναι η ώρα να αποδείξουμε και να αποδείξουμε στην πράξη ότι τα προβλήματα τα οποία είναι γνωστά λίγο πολύ σε όλους, ότι βρίσκουν λύση σιγά σιγά. Αυτή είναι η απάντηση που πρέπει να δώσουμε, χωρίς τίποτα παραπέρα από πλευράς λόγων τα οποία έχουν κουράσει όλους πλέον στην εποχή μας. Εγώ προσωπικά νιώθω ότι είναι και το μνημόσυνο, βέβαια, του πρώτου και του δεύτερου βαθμού. Με διάφορες περιπτώσεις θέλω να πιστεύω ότι επειδή πέρασαν ήδη 4 χρόνια από το ΕΣΠΑ και ακόμη δεν έχει απορροφηθεί ευρώ, θα έπρεπε κάποτε να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία. Επειδή όμως εμείς οι Έλληνες τα καταφέρνουμε έστω και την τελευταία στιγμή, είμαι σίγουρος ότι και το ΕΣΠΑ θα απορροφηθεί με οποιοδήποτε τρόπο. Και γι' αυτό είμαστε σήμερα εδώ. Βέβαια υπάρχει μια μικρή αλλαγή, θα έλεγα, στον αρχικό σχεδιασμό του ΕΣΠΑ, που εντάξει, γεγονός είναι ότι πάντοτε μια κυβέρνηση θέλει να προτείνει, θέλει να χαράξει δική της πολιτική και δικαιολογημένα να θέλει να κάνει και μερικές αλλαγές. Το θέμα είναι ότι οι αλλαγές αυτές οι οποίες θα έχουν προταθεί θα πρέπει να μας δώσουν και το χρόνο να προλάβουμε και εμείς να προετοιμαστούμε κατάλληλα. Εκεί είναι το ζητούμενο και εκεί θα τεθεί το θέμα, πιστεύω.